παραδοσιακές φορεσιές Ζερζελίδη. Λεωφόρος 28 Οκτωβρίου 154 Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 726 908. Δίνουμε όλους τους παραδοσιακούς συλλόγους και όχι μόνο, και πάντοτε πιστά αντίγραφα. Υψηλή αισθητική στη ραφή, στα υφάσματα και στα αξεσουάρ κάθε στολής. Παραδοσιακές φορεσιές Ζερζελίδη. Παραδοσιακές φορεσιές Ζερζελίδη. Λεωφόρος 28 Οκτωβρίου 154 Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 726 908. Δίνουμε όλους τους παραδοσιακούς συλλόγους και όχι μόνο, και πάντοτε πιστά αντίγραφα. Υψηλή αισθητική στη ραφή, στα υφάσματα και στα αξεσουάρ κάθε στολής. Παραδοσιακές φορεσιές Ζερζελίδη.
όνειρο ανοίγει και υποδείξει το κόσμο του κόσμου. Παράθυρο, πρόβλημα, επειδή υπήρχε. Είναι ο κόσμο του κόσμου. Ξέρει το λεφτά. Και με λέει πίσω. Πρέπει επίσης αντιστάσεως 37. Οι δραστηριότητες. Χορευτικά τμήματα, χαρακτική ομάδα και από σε δύο εβδομάδες περίπου ξεκινάει το ράδιο πόλτος της Ένωσης Πολιτείων Αντανακύπων. Έχουμε εκπάνηση του Πολιτικής Λύρας, τον κύριο Ασκανίδη Παναγιώτη. Μας τιμούν με την παρουσία του. Ο πρόεδρος της κοινότητάς μας, Γιάννης Καλκίδης. Η κυρία Κυριακίδου Γεωργία, μέλος της ΥΠΕΡ. Ο καλλιτεχνικός όμιλος Πύρηχος, εκπρόσωπος Παρασκευόπουλος. Οι ακρίτες του πόντου σίσουν και εδώ. Ο πολιτιστικός σύλλογος Μαυρονάκης, εκπρόσωποι του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, Ένωση Πολιτείων Μαρσούκας, Μπουκαλούσης Χαράλα, Παιδιακή Εστία Νεάπολης, Βραδιδίματος, που είναι και πρόεδρος του συλλόγου. Ένας σύλλογος για αναγέννηση Αγίου Νεκταρίου που βρίσκεται στο Δενδροπόταμο και είναι άξιο μιας για αυτά τα παιδιά που μέσα σε μια δύσκολη περιοχή επιτελούν και προσφέρουν το κοινωνικό έργο στην κοινωνία μας και πάλι σε ποδιακό χορό. Αξιέπαινοι οι άνθρωποι αυτοί. Αγγελική Σεμετσίδη, αντιπρόεδρος Νέας Γενάς. Ευχαριστούμε και τον πρόεδρο και τον διακριτή για την ομιλία τους προς το σύνολο. Εκπρόσωποι της ΠΟΕ, θα βρείτε τα σύνορα. Όποιος δεν ακούσει το όνομά του, παρακαλώ να βρεθεί και στην πραγματεία να το σημειώσουμε. Οι τουαλέτες είναι πίσω σας εκεί, αντικές περιοχές, μπορείτε για πάντα να καθαρούν στον χώρο. Αν τυχόν και κάνουμε λάθος στον χώρο, όλα τα παιδιά εδώ, όλα τα παιδιά εδώ, που μένουν για το σύνολο, από εδώ, η γραμματεία, το ταμείο, η κουζίνα, πίσω οι ψητάδες, όλοι οι άλλοι για να σταθεί αυτή. Η εκδήλωση έχουμε κοντά μας την κυρία Γεωργία Στερεοπούλου, η οποία θα παρουσιάσει την τιμή που θα κάνουμε στον κύριο Κοζή. Παρακαλώ, κυρία Στερεοπούλου. Κάποιος οφείλει πολυμπορία, χωρίζει και διαμορφώνει τον κόσμο γύρω.
τέτοιο άνθρωπο ήταν ο Γιώργο Κοζίνη. Ένα άνθρωπο που φρόντισε μοναδικά την πορεία του ελληνικού αθλητισμού και πιο συγκεκριμένα το αρχαίο άθλημα τη ελληνική πόλη. Ο Γιώργο Κοζίνη υπήρξε και θα είναι πάντα ένα μεγάλο δάσκαλο, ορμανιστή, καινοτόμο και πάνω απ' όλα ένα άνθρωπο τη προσφορά. Ο τόπο του χρωστάει βαθιά εμπιστοσύνη με όσοι εκπροσωπούν τον ελληνισμό, στον συνάνθρωπο, στον χώρο των εκπαιδεύσεων και στον κοντιακό ελληνισμό. Ο σπόρο που έσπηρε μέσα από το έργο του Θεόλου Μουρή, τα χρονοποιεί τη σκέψη και το έργο των μελλοντικών γενιών. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο το πήρε με την Άρση Βαρών το 1975 με το σύλλογο τη Χάνου. Λόγω της πρώτης θέσης πήγε και στην Γυμναστική Ακαδημία. Τότε, τον είδε πρώτος προπονητής και μετέπειτα κουμπάρος του Στέφανος Ιωαννίδης και έβαψε και τον Θόδωρο, το πρώτο παιδί, και τον έδειξε στην Χάνα, την Ελευθέρα Πάλι. Το 1976 στην Κωνσταντζα της Ρουμανίας κατακτά την πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελευθέρα Πάλι Σημείων με μόλις 20 μέρες προετοιμασία. Από τότε έπαιζε και στα δύο σπίτια, μέχρι που τον κέρδισε η ελληνική πάλι. Και ανοίγει ο δρόμος του για τις διακρίσεις του στην ελληνική πάλι. Στα 20 χρόνια κατέκτησε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα στην πάλι, το οποίο διατήρησε για 10 ολόκληρα χρόνια. Είναι ο μόνος Έλληνας αθλητής που δεν έχασε ποτέ από κανέναν Έλληνα αθλητή. Τα λόγια των ξένων προπονητών και ιδιαίτερα των Ρώσων τα λένε όλα. Δεν υπάρχει αθλητής στον κόσμο που μπορεί να τον αντιμετωπίσει στα πρώτα 2 λεπτά. Αλλά λόγω της εμπειρίας του δεν κατάφερε να κρατήσει τόσο πολύ και του κέρδισε. Κυρίες και κύριοι, η επιτυχία του Γιώργου Κοζίνη στην Ελληνική Πάλι είναι πρωταθλητής Ελλάδος κατά τα έτη 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 και 1984. Τρίτος Βαλκανιονίκης εφήβων στην Αθήνα το 1977. Τέταρτος στην Διεθνή Πανεπιστημιάδα στη Σόφια το 1977. Πρώτος στο Διεθνές του Τμουά Γαλλίας το 1978. Πρώτος στο Διεθνές του Τμουά Ιταλίας στο Τωρίνο το 1978. Δεύτερος στο Διεθνές του Τμουά Ιταλίας το 1979. Πρώτος στο Διεθνές του Τμουά Αθηνών το 1979. Δεύτερος Μεσογειονίκης στο Σπίτ Γιουγκοσλαβίας το 1979. Τρίτος στο Διεθνές του Τμουά Γαλλίας το 1980. Δεύτερος στο Διεθνές του Τμουά Ιταλίας το 1980. Τρίτος στο Διεθνές του Τμουά Ρωσίας το 1980. Πρώτος στο Διεθνές του Τμουά Αθηνών το 1980. Τρίτος στο Διεθνές του Τμουά Αυστρίας το 1980. Όγδος στους Ολυμπιακούς Αγώνες Μόσχας το 1980. Τρίτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σουηδίας το 1981. Τρίτος στο Διεθνές του Τμουά Ιταλίας το 1989. Τρίτος στο Διεθνές του Τμουά Βουλγαρίας το 1982. Δεύτερος στο Διεθνές του Τμουά Πολωνίας το 1982. Πρώτος στο Διεθνές του Τμουά της ΣΕΟ το 1982. Τρίτος Μεσογειονίκης Αθώνας στο Μαρόκο το 1983. Πρώτος στο Παγκόσμιο Ενόπλων Δυνάμεων στη Γαλλία το 1983. Τέταρτος Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο Κίεβο το 1983. Τρίτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σουηδίας το 1984. Έκτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 1984. Δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΣΥΣ Ενόπλων Δυνάμεων στην Αμερική. Πρώτος στους Αγώνες ΕΟΚ στην Αθήνα το 1984. Ένα θερμό χειροκρότημα είναι το λιγότερο που μπορούμε να δώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Στα τεχνάω που φίλησε δίδαξε στη συνέχεια ως καθηγητής θεωρία των ενώ ως προπονητής επίκεψε τρεις διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων το 1988 στη Σεούλ, το 1992 στην Βαρκελόνη και το 1996 στην Ατλάντα. Διατέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.
Γεννήθηκε στην Μαυροπηγή Κοζάνης στις 2 Φεβρουαρίου του 1956 από τους γονείς του Θεόδωρα και την Δημοκρατία. Έγινε ένα δεχόμενο να βγάλει στην Ελλάδα από την Αθήνα στην Ελλάδα και την Ελλάδα. Παντρεύτηκε την μεγάλη του αγάπη, την Αθήνα και την Κυριακή. Για τον Γιώργο, η Κυριακή ήταν ο ιερός γράφος που στήριζε και με κάθε μαζί επέκτησε τρία παιδιά. Ο πρωτότοκος γιος του Θεόδωρος, παρεχημένος με τις αρχές και τα ιδανικά του αείμνους του πατέρα του, θα ακολούθησε τα βήματα του, κρατώντας την δεύτερη θέση στους πανευρωπαϊκούς αγώνες του 2000 στην Πλατισλάβα. Ο Θεόδωρης του χάρισε τρία εγγόνια, τον Γιώργο, τον Ιωσή και την Κυριακή. Σήμερα ως άξιος γιος του Γιώργου Κοζίδη συνεχίζει αμέριστα την προσφορά του αδιακρίτως προς όλους τους συνανθρώπους, στηρίζοντάς τους σε κάθε δύσκολη στιγμή. Όλα αυτά μέσα από την επιτυχή του πορεία στην επιχειρηματική σφαίρα που πρόωρα κληρονόμησε και κλείθηκε να διαχειριστεί μετά τον εφλήδη θάνατο του πατέρα. Ο δευτερότοκος γιος του, ο Μιχάλης, θα έλεγε κανείς πως είναι η συνέχεια του Γιώργου στην προσφορά, το ενδιαφέρον, την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Όχι βέβαια πως οι άλλοι στερούν. Όμως, ο Μιχάλης ξεχωρίζει. Γιατί διακατέχεται από ένα έντονο πάθος να μπορούσε κανείς να το πει για την κοινή διακοπή. Και αυτό που το κάνει ιδιαίτερο είναι η απρόσκοπη προσπάθεια που καταβάλει να πέσει από τους γύρω του για την επιτακτική ανάγκη να αλλάξουν διαδοχικές συνήθειες. Να ζήσουν χρόνια πολλά. Να ζήσουν χρόνια καλά. Και η υποδοχή, η αγαπημένη κόρη, άνοιξε και ξεφύγησε με ιδιαίτερη πτυχή της ζωής του. Την αγάπη του γενεγόντων, επαγγέλλοντας ποίηματα σε κοινωνικές εκδηλώσεις και συμμετέχοντας σε κοινωνικά θέατρα. Ο ρεαλισμός, η φιλαλία, η προσφορά και η αγάπη προς το πλησίο εγκομάτισαν και τον τρόπο της δικής της ζωής, ακολουθώντας τα μετά την εξωτερική της ομοτέρας της. Σπούδασε παιδαγωγικά και στηρίστηκε, γέννησε το στέλνο. Αγαπητέ μας Γιώργο, οι επιτυχίες σου σε όλους τους τομείς μένουν αναλύοντας το πέρασμα του χρόνου και κατευθύνουν πολλούς στον δρόμο που χάριξες. Δεν μπορούμε να σε ξεχάσουμε ποτέ. Είσαι η ίδια η μνήμη μας. Η κληρονομιά που άφησες είναι παρόλα. Δεν μπορούμε να σε ξεχάσουμε ποτέ. Είναι το βαρύ όνομά σου. Πάντα να σε θυμόμαστε και για πάντα να σε αγαπάμε. Κυρίες και κύριοι ερμηνευτές της σημερινής πρωτοβουλίας, ο Άκης Καλαμιτζίδης. Ευχαριστώ πολύ. 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 Ευχαριστώ πολύ.
οκτώποδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ζωντάνευσε από το σύλλογο της Ένωσης Ποντίων Αμπελοκήπων στη δεύτερη αυτή μαγική βραδιά και ήταν ονειρεμένη γιατί ήταν αφιερωμένη στο Γιώργο Βοζίδη, στο Μεγάλο Ολυμπιονίκη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω για ακόμη μια φορά έδειξε το ποντιακό στο Γιώργο των Αμπελοκήπων και γενικά όλοι αυτοί που τίμησαν την παρουσία τους ότι σήμερα έδειξε ένα σύλλογο με τόσο μεγάλο πλούτο που τίμησε και ένα Μεγάλο Ολυμπιονίκη. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που βρέθηκε σήμερα εδώ. Τιμήσαμε τη μνήμη του Γιώργου Βοζίδη και ήταν μια αξιέπαινη πράξη. Νομίζω ότι ο κόσμος που ήρθε σήμερα έμεινε ευχαριστημένος. Συνεχίζουμε και αύριο με έναν εκλεκτό καλλιτέχνη, τον Πάπη τον Ιωακιμίδη, και προσκαλώ όλο τον κόσμο να έρθει. Πάλι ευχαριστώ όλο τον κόσμο και εσένα που προβάλλεις αυτή την εκδήλωση. Μόνο η σκέψη να τιμήσετε έναν άνθρωπο που έκανε τόσα πολλά στον ελληνικό αθλητισμό τιμάει και το σύλλογο, αλλά και εσένα προσωπικά και όλο το Δέλτα Σίγμα. Είναι οπωσδήποτε υποχρέωση, γιατί... Γιατί είδαμε και το γιο του συγκινημένο. Ναι, σε ανθρώπους που προσφέραν για να παραδειγματιστεί η νεολαία μας και να συνεχίσει, πρέπει και εμείς να το τιμήσουμε εις μνήμη του και να δώσουμε αυτό το παράδειγμα στα νέα μας παιδιά να ακολουθήσουν αυτόν τον άνθρωπο στη μνήμη του. Χρήστο, τόσα χρόνια στην Προεδρία με νέα παιδιά, γιατί βλέπω έχεις και νεολαία, έχεις μια γενιά που έρχεται το 2022 για να μπορέσουν να υπηρετήσουν ένα σύλλογο που διαθέτει με τόσο μεγάλο πλούτο. Είμαι μέλος του ΣΠΟΣ Θεσσαλονίκης και αυτή ήταν μια συνάντηση που είχαμε με το Συμβούλιο. Πρότεινα να αναλάβουν το φεστιβάλ που θα γίνει στη Λευκόβρηση Κοτσάνης 15 Οκτωβρίου, να το αναλάβουν νέα παιδιά. Πρέπει να δώσουμε, και αυτό ήταν αρχή από την Ένωση Ποντίων Αμπελοκήπων, ότι ένα 80% πήγαν νέα παιδιά. Σήμερα σε ικανοποίησα από την προσέλευση και από την νεολαία που βλέπεις από τα νέα παιδιά. Έτσι που βλέπεις τη διάθεση και το ταλέντο. Οπωσδήποτε αυτό το περίμενα και επίσης ευχαριστώ και τους καλλιτέχνες, τον Αχιλέα τον Βασιλιάδη, τον Γιώργο τον Στεφανίδη και τα άλλα τα παιδιά από την Δράμα που ήταν. Αν γυρίσω το χρόνο πίσω, τι μένει τελικά? Η αγάπη μόνο, θέλω αγάπη από όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είμαστε πολλά χρόνια γεροί, γιατί ο πολιτισμός και η ποντιακή γενιά και η γενοκτονία του ποντίου δεν θα τις ξεχάσει κανένας. Έτσι. Συνεχίζουμε ότι κάναμε και έναν διαδικτυακό ραδιόφωνο, μπορούμε να ακούμε εκεί συνέχεια. Επίσης εσένα Σωτήρη σε ξέρω από τα ποδοσφαιρικά μου μονοπάτια και τα λοιπά. Αξιέπαινο αυτό που κάνεις και εύχομαι να είσαι γερός. Είναι τιμή μου σήμερα, γιατί υποσχέθηκα να είμαι σήμερα σε αυτή τη βραδιά και θα τα πούμε και αύριο εδώ, να πούμε στους τηλεθεατές μας. Μας λέμε και ζωντανά και φυσικά ολοκληρώνοντας αυτό το τρίμερο που νομίζω ότι έδειξε για ακόμη μια φορά το στρατόπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου που ζωντάνεψε έτσι από ποντιακά νιάτα, από τη διάθεση του κόσμου. Ναι, για να κλείσω ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την παράδοση που είναι μέσα στους συλλόγους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν και πρέπει να σταθούμε κοντά τους για να ανεβάσουμε το επίπεδο την κοινωνία μας, το επίπεδο των παιδιών μας, που το σώτσε μόνο κέρδος θα έχουμε. Σήμερα τιμήσαμε την παρουσία του Λάζαρος ο κυρίος Οκλοδήμαρος των Αμπελοκήπων, ο βουλευτής ο κύριος Γκουλέκας, άνθρωποι από την πολιτική. Ήταν αντιδήμαρχοι εκεί, όπως ο Μανολόπουλος, ο Κεσόγλου, η κυρία Σεμερτσίδου, ήταν πολλοί. Το ότι είδες και τον Γιώργο του Γιώργου Ποσίδη, το Μιχάλη, συγκινημένο. Ναι, έστω και από το τηλέφωνο. Το πίστη μας βλέπει, που ειλικρινά συγκινήθηκε πάρα πολύ που ο σύλλογος σκέφτηκε τον πατέρα του για όλα αυτά που είπα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους που πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από αυτούς. Πρέπει εμείς να συνεχίσουμε και να δίνουμε στα παιδιά μας που έρχονται αυτό το παράδειγμα. Κάτι που θα ήθελα να βγάλεις μέσα από την καρδιά σου, κλείνοντας αυτή τη δεύτερη βραδιά. Θέλω να μας πεις, σε όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή στην προσφορά, έκανε τόσα πράγματα. Είμαι χοροδιδάσκαλος, δεν υπήρχε τότε. Από το 1974. Σε διάφορους συλλόγους. Ναι. Και αυτό σε κάνει μεγάλη τιμή. Μετέπειτα χοροδιδάσκαλοι σε πολλούς συλλόγους. Είμαι ιδρυτής το 2005 της Ένωσης Ποντίων Αμπελοκήπων και συνεχίζω και χοροδιδάσκαλος. Καλό όλο τον κόσμο, ο σύλλογος μας είναι ανοιχτός
μπορούν να έρθουν να δουν. Να συνεχίσει αυτό το ταξίδι που κάνει μαζί με τα νέα παιδιά και να συνεχίσουν το έργο που κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Πραγματικά είναι λειτουργήμα. Να πω ότι στον κόσμο μα βλέπει, κυρίε και κύριοι, σα περιμένουμε και αύριο, τελευταία βραδιά, που θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο, με τα χορευτικά του συλλόγου. Έτσι. Ναι, έχουμε και χορευτικά. Υπάρχουν και εκπλήξεις, έτσι, φαντασματίζω, έτσι. Είναι η νεολαία μας. Λοιπόν, καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Απολαύστε ένα ακόμα κομμάτι, κλείνοντας αυτή τη μαγική βραδιά στο στρατόπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αφιερωμένη στο μεγάλο Γιώργο Ποσίδη, τον Ολυμπιονίκη, που ο γιος του πήρε την πλακέτα και μας χάρισε πάρα πολλές επιτυχίες. Καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά. Παραδοσιακές φορεσιές Ζερζελίδη. Λεωφόρος 28 Οκτωβρίου 154 Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 726908. Δίνουμε όλους τους παραδοσιακούς συλλόγους και όχι μόνο. Και πάντοτε πιστά αντίγραφα. Υψηλή αισθητική στη ραφή, στα υφάσματα και στα αξεσουάρ κάθε στολής. Παραδοσιακές φορεσιές Ζερζελίδη. Παραδοσιακές φορεσιές Ζερζελίδη. Λεωφόρος 28 Οκτωβρίου 154 Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 726908. Δίνουμε όλους τους παραδοσιακούς συλλόγους και όχι μόνο. Και πάντοτε πιστά αντίγραφα. Υψηλή αισθητική στη ραφή, στα υφάσματα και στα αξεσουάρ κάθε στολής. Παραδοσιακές φορεσιές Ζερζελίδη.